Η κυβέρνηση και η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σημακοπούλου προσπαθούν να πείσουν ότι δεν διέρευσαν από το Υπουργείο Εσωτερικών τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων του εξωτερικού, δηλαδή οι διευθύνσει των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων τους, αλλά τους διαψεύδει η ίδια η πραγματικότητα. Έλληνα του εξωτερικού με ανάρτηση του εξηγεί τι πραγματικά συνέβη με τη διαρροή των προσωπικών του δεδομένων προς την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και για ποιο λόγο αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένο έμανου ε. Ιλμα με ανάρτησή του στο facebook αναφέρει πως διαπίστωσε ότι η διαρροή των προσωπικών του δεδομένων έγινε προς την Άννα Μισέλα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως τονίζει κάποιοι από τους απόδημους όταν έκαναν εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκλογές επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν ένα email το οποίο έφτιαξαν αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Έτσι όταν έλαβαν διαφημιστικό email από την Άννα Μισελά Σεμακοπούλου ήξεραν ακριβώς από πού διέρευσαν τα προσωπικά τους δεδομένα. Όπως γράφει στην ανάρτησή του, όταν λοιπόν κάναμε register στο Υπουργείο Εσωτερικών για τις εκλογές κάποιοι από εμά το κάναμε με το email manolisipespapakigmail.com ή manolisekloges.com ή manolisgov.gmail.com Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όταν λάβαμε τα email από την Ασημακοπούλου να ξέρουμε ακριβώς και πέραν πάσης αμφιβολίας από που έγινε η διαρροή της λίστας. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Ακόμη ο Εμμανουήλ Μαυραντονάκη γράφει: Πιθανολογώ όμω ότι σε μια χώρα με τόσο μεγάλο τεχνολογικό αλλά και λειτουργικό αναλφαβητισμό αυτό δεν θα γίνει κατανοητό. Ούτε καν η δικαιοσύνη θα το κατανοήσει γιατί οι περισσότεροι δικαστέ δεν μπορούν να το καταλάβουν. Γιδότοπο ήταν και γιδότοπο θα παραμείνει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών.